Αυξάνονται σιγά σιγά οι τιμές στα καύσιμα και επανέρχονται στα αρχικά επίπεδα, δηλαδή πριν την εμφάνιση της πανδημίας με τον COVID-19. Αυτό δείχνει ότι η παγκόσμια αγορά σιγά σιγά ξαναμπαίνει στην κανονικότητα και έχει ως αποτέλεσμα να εκτινάσονται και οι τιμές των καυσίμων διεθνώς, λέει ανάμεσα στα άλλα ο ταμείας των βενζινοπολών της Δράμας Κωνσταντίνος Κάλφας. Θα το τονίσω επανειλημμένα ότι οι θερμοκρασίες που επικρατούν δεν επηρεάζουν καθόλου τις τιμές. Οι τιμές είναι χρηματιστηριακές. Αν υπάρχει ζήτηση παγκόσμια, οι τιμές ανεβαίνουν. Αυτή τη στιγμή, με τα νέα που υπάρχουν, η Κίνα δεν έχει καθόλου κορονοϊό. Έχει σαν αποτέλεσμα οι βιομηχανίες να υπάρχει τεράστια ανάπτυξη ξανά εν σχέση με την περίοδο με τον κορονοϊό. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχει ζήτηση πετρελαίου και σαν αποτέλεσμα η τιμή του χρηματιστηριακού του να έχει ανεβεί, να έχει ξεπεράσει τα 60 δολάρια. Μιλάμε με τιμές που ήταν περίπου στα 40, στα 37. Σε κάποια περίοδο με τον κορονοϊό είχαν πέσει και αρνητικές οι τιμές. Καταλαβαίνετε ότι κάποια στιγμή όταν θα ερχόταν η ομαλότητα στην αγορά και οι τιμές θα πηγαίνανε πάλι στα τέτοιο. Είναι δυσάρεστο και για μας και για τους καταναλωτές, αλλά ήταν αναμενόμενο. Πώς διαμορφώνεται λοιπόν αυτήν την ώρα η τιμή? Σιγά σιγά πάμε να θυμηθούμε τις τιμές πριν την κρίση. Να θυμίσω ότι πριν την κρίση του κορονοϊού οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης ήταν περίπου στο 1 ευρώ και 5 λεπτά. Εκεί είχαμε ξεκινήσει, ξεκίνησε η ιστορία με τον κορονοϊό. Σαν αποτέλεσμα περίπου τον Απρίλιο οι τιμές να είχαν πέσει στα 60 λεπτά. Mm-hmm. Τώρα γίνεται το αντίστροφο. Ξεκινήσαμε περίπου 70-75 λεπτά και αυτή τη στιγμή είμαστε στα 90 και ανεβαίνει. Συνεχίζει αναδικές οι τιμές. Mm-hmm. Όσο ανεβαίνει η τιμή χρηματιστηριακά, τόσο θα ανεβαίνουν τιμές. Τι να παρακαλέσουμε, να μην υπάρχει κορονοϊός, να πέσουν οι τιμές? Είναι δύσκολο το ερώτημα. Από πότε ξεκίνησε αυτή η ανωδική πορεία, έχει μέρες δηλαδή? Έχει περίπου 2 εβδομάδες που οι τιμές ανεβαίνουν συνέχεια. Όποιος καταναλωτής, γιατί η εύκολη λύση κάθε φορά είναι ότι ο βενζινάς βλέποντας το κρύο ανεβάζει τιμή του, η εύκολη λύση είναι εμείς που έρχομαστε άμεσα σε επαφή με τον καταναλωτή. Μπορεί οποιοδήποτε καταναλωτής να μπει, υπάρχει εφαρμογή του Υπουργείου Εμπορίου, Γενική Γραμματεία, το GGA που λέμε εμείς, εκεί βγαίνουν οι τιμές που πουλάει το κράτος στις εταιρείες και οι εταιρείες μετά που πουλάνε σε εμάς. Εύκολα μπορεί να δει ποιος ανεβάζει τις τιμές. Ο τελευταίο τροχός της αμάξης είναι ο βενζινάς. Ο βενζινάς, επειδή έχει άμεση σχέση με τους καταναλωτές, θέλει να είναι όσο γίνεται χαμηλότερες τιμές για να έχει και δουλειά. Όσο ακριβένουν οι τιμές, καταλαβαίνετε, τόσο πιο δύσκολο γίνεται η δουλειά μας και η επιβίωσή μας.